Φρούτα που παραπέμπουν σε εξωτικούς προορισμούς παράγει ο 64χρονος Μανώλης Ουριαδάκης, ένας έμπειρος παραγωγός της Ιεράπετρας που δραστηριοποιείται στο Κεντρί. Ο ίδιος παράγει μεταξύ άλλων και παπάγες, ένα φρούτο που προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στον οργανισμό, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό στην Κρήτη. Είναι πάμπολες οι ιδιότητες, δεν υπάρχει φρούτο να έχει τόσα πολλά αντιοξειδωτικά. Δεν τις ξέρει πολλοί κόσμος γιατί δεν είναι στην κουλτούρα μας. Ό,τι τροπικό μπορώ να βάλω, το κάνω πρόβα. Ευδοκιμούν όλα. Οι δοκιμές που έχουν κάνει δείχνουν ότι μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ναι, βέβαια και βιολογικά 1000%. Από το 2005 ο Μανώλης Ουριαδάκης άρχισε να καλλιεργεί βιολογικές μπανάνες χωρίς να χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα και λιπάσματα και έτσι όπως λέει οι καταναλωτές απολαμβάνουν ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας και μεγάλης θρεπτικής αξίας. Την ίδια ώρα η εμπορία της βιολογικής μπανάνας είναι δύσκολη καθώς όπως λέει ο κόσμος ψάχνει να αγοράσει το φρούτο με την πιο μειωμένη τιμή. Η βιολογική δεν βγάζει τους τόνους που βγάζει μια συμβατική καλλιέργεια. Αλλά δικαιώνεσαι γιατί είναι πιο ακριβά τα βιολογικά, πιο υγιεινά, είσαι σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον, δεν είσαι μες στα φάρμακα και για μένα δηλαδή και για τον καταναλωτή είναι καλύτερη. Δύσκολο είναι γιατί ο κόσμος κοιτάζει το φτηνό, το εισαγωγής, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα βιολογικά. Καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή του κυρίου Σουριαδάκη παίζουν και οι αράχνες που σύμφωνα με τον παραγωγό τρέφονται με τα βλεβερά έντομα, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα φρούτα. Η αράχνη είναι το πιο ωφέλιμο έντομο που υπάρχει στην καλλιέργεια. Γιατί είναι αρπακτικό, δεν είναι φυτοφάγο, δεν κάνει ζημιά στα φυτά. Και ό,τι πετάξει. Τα πάντα τρώει, ό,τι κινείται τρώει.